Οι μάχες είναι σφοδρές γύρω από την πόλη Λιμάν στο Ντονιέτσκ. Το Ουκρανικό Πεντάγωνο ανακοινώνει πως οι στρατιώτες κερδίζουν εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας. Η εφημερίδα New York Times δημοσιεύει συνομιλίες Ρώσων στρατιωτών στο πεδίο των μαχών. Хотите жить? Бегите. Хотите жить? Сдавайтесь в плен. Хотите жить? Боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу. Στην Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να στείλει άλλα 18 πυραυλικά συστήματα HIMARS στους Ουκρανούς. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προειδοποιεί την Αμερικανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, ο διευθυντής της CIA αλλά και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στέλνουν σαφές μήνυμα στη Δύση πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπλοφάρει όταν απειλεί με χρήση πυρηνικών όπλων. Πρέπει να ληφθούν στα σοβαρά τα λόγια του Πούτιν. Το να λαμβάνονται τα λόγια στα σοβαρά και να μην απορρίπτονται εξ αρχής ως απλή μπλόφα δεν συνιστά επουδενή ένδειξη αδυναμίας ή κατευνασμού, αλλά απόδειξη πολιτικής ευφυΐας. We have to take very seriously his kind of threats given everything that's at stake. And you know, the rhetoric that he and other senior Russian leaders have used is reckless and deeply irresponsible. Στη Ρωσία, όλο και περισσότεροι έφεδροι λαμβάνουν φύλλα πορείας για το πεδίο των μαχών, ωστόσο η CIA εκτιμά πως η μερική επιστράτευση δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Even if he's able to mobilize 300,000 troops, it's not as if throwing people like cannon fodder toward the front, many of whom are not going to be well trained, many of whom are not going to have the kind of equipment that they need. Στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία, τη Φιλανδία και το Καζακστάν, η μαζική έξοδος Ρώσων συνεχίζεται. Σύμφωνα με φιλανδικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει άμεσα σε Ρώσους πολίτες την είσοδο στην Φιλανδία. Стабильная, точнее даже плохая, угрожающая жизни людей.